Γεια και χαρά. Τώρα έρχεται ο ενθουσιασμός και το χαμόγελο, ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα όταν μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα στη μέση. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Και στη συζήτηση ένα παραπάνω. Είναι της μοίρας γραφτό τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον που είμαστε εμείς εδώ, στο τιμόνι αυτής της εκπομπής και στην παρουσίαση, να έχουμε ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μαζί παρουσιάζουμε διάφορα θέματα. Εμπορικού τύπου, αλλά μέσα από αυτή τη διάδραση δημιουργούνται και σχέσεις αγάπης και φιλίας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τον οποίο εκτιμούμε και περιμένουμε πώς ή πώς, είναι ο κύριος Μανώλης Μαυράκης, που είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του φροντιστηριακού ομίλου που καμισά στο Ηράκλειο. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Σας χαρούμενος, γελαστούς. Σας βλέπω όποτε μπορώ. Είστε πάντα πολύ καλοί. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Εγώ βλέπω τη δική σας την παρουσία, καταλαβαίνω ότι ξεκινούν οι εξετάσεις σιγά σιγά. Και αγχώνομαι κι εγώ για τα δικά μου ταυτόχρονα. Μετράει το ρολόι αντίστροφα, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι είναι το συνδυάστημα. Όντως, εντάξει, εμείς δεν θέλουμε αυτό το κλίμα να μεταφέρουμε. Εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε ένα κλίμα. Εμείς θέλουμε να περιγράφουμε τη... έτσι, μπράβο. Πρόγραμμα πάνω απ' όλα. Το πρόγραμμα, την οργάνωση. Πρόγραμμα και σημειώσεις, βέβαια. Και όλο αυτό που οδηγεί στην επιτυχία. Εντάξει, το άγχος μάλλον δεν. Το θέλουμε λίγο μακριά. Και επιβεβαιώνεται και η λαϊκή ρίση του φρονίμου. Τα παιδιά πρέπει να συμμαγειρεύουν. Συνεπώς είναι μια διαδικασία όπου τα παιδιά που φοιτούν στο φροντιστηριακό όμιλο που καμισά εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αντιληφθεί ότι η προετοιμασία δεν είναι ενός εξαμήνου για το μεγάλο βήμα, για το μεγάλο όνειρο. Συνεπώς ήρθαμε και τώρα να πούμε στον κόσμο σημαντικά πραγματάκια για το πώς θα προετοιμαστούν οι μαθητές και άλλων τάξεων, αλλά και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, πώς θα προετοιμαστούν σωστά ψυχολογικά, αλλά και βεβαίως το πρακτικό κομμάτι του διαβάσματος. Έχουμε ένα διήμερο εξαιρετικό το οποίο πρόκειται έτσι να πραγματοποιηθεί, το Σαββατοκύριακο και δωρεάν σεμινάριο, έτσι όπως μας έχετε δηλαδή συνηθίσει, θα έλεγα εγώ. Είναι κάπως ένας θεσμός τα τελευταία χρόνια και εκείνο το πολυπόθητο, θα πω εγώ, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Που έχει σώσει ανθρώπους και ίσως να είχαμε κι εμείς μια διαφορετική πορεία στη ζωή μας, αν τότε υπήρχε. Παρόλα αυτά, είναι σωτήριο και έρχεται έτσι να διαλευκάνει και όλες εκείνες τις σκέψεις που μπορεί να έχει ένα παιδί για το πού τελικά είναι η κλίση του και πού θα ήταν ευτυχισμένο για να μπορέσει να διαλέξει έναν επαγγελματικό και σωστό δρόμο. Μας χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια όλα αυτά τα χρόνια και είναι κάτι που μας αρέσει να επικοινωνούμε αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά που κάνουμε για τους μαθητές μας με τον κόσμο έξω και να υποψιάζουμε τον κόσμο για τα εργαλεία που έχουμε, για τον τρόπο που μπορεί ένας μαθητής να οργανώσει τη δουλειά του, για τους μηχανισμούς και τις τεχνικές μάθησης, αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται πιο πολύ με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε αυτή τη λογική κάνουμε οπωσδήποτε 2 μεγάλες εκδηλώσεις το χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη στη σειρά που την ονομάζουμε πολλά χρόνια τώρα ημέρες εκπαίδευσης και που αφορά και γυμνάσιο και λύκειο. Έχει να κάνει περισσότερο με οργάνωση στον τρόπο της δουλειάς των μαθητών, έχει να κάνει περισσότερο με τι είναι αυτό που μπορεί να κινητοποιήσει ένα μαθητή και τι είναι αυτό που μπορεί να εμπνεύσει ένα μαθητή. Τα κίνητρα, δηλαδή. Τα κίνητρα για να δουλέψει, για να διαβάσει, να ονειρευτεί, να αρχίσει να συνδυάζει τη δουλειά αυτή αλλά με το μέλλον του και ένα σώρο τέτοια πράγματα τα οποία όντως αφορούν και τις μικρότερες ηλικίες, έτσι. Και θα βάλουμε και ένα θέμα το οποίο για μας είναι σε προτεραιότητα το τελευταίο διάστημα που έχει να κάνει με την κατάχρηση του κινητού. Του διαδικτύου. Οι γονείς τι ρόλο θα παίξουν σε αυτή τη συνάντηση, διότι θα τους είναι θέλουμε. Ανοιχτή συνάντηση, θα μπορεί να συμμετέχει η μαμά και ο μπαμπάς. Τους θέλουμε. Πάντα είμαστε της άποψης αυτής, ότι οι γονείς φυσικά έχουν άποψη αφορά όλα αυτά αφορούν τα παιδιά τους, αλλά θέλουμε να έχουν άποψη αφού ενημερώνονται. Δηλαδή θέλουμε να γνωρίζουν πράγματα και μετά προφανώς με τη στοργή τους και την αγάπη τους να διατυπώνουν τις απόψεις τους, αλλά προηγουμένως να γνωρίζουν πράγματα. Και να μην τοποθετούνται με απόψεις που τις κουβαλάνε δεκαετίες. Τώρα, για του Σαββάτου την ημερίδα, θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ένα σπουδαίο νέο άνθρωπο από την Orientum, τον Δημήτρη τον Γαλακτόπουλο. Ξέρετε, αυτοί είναι πολύ χαρισματικοί, επικοινωνούν πάρα πολύ συχνά με τους εφήβους, κάνουν σπουδαία σεμινάρια, που μπορεί να είναι, όπως το είπαμε, και εξειδικευμένα για τον επαγγελματικό, αλλά μπορεί να έχουν να κάνουν και με τον τρόπο της δουλειάς. Γενικά, είναι άνθρωποι που εμπνέουν, λέω εγώ, χαρισματικοί και δεν ξέρω, έχουμε επικοινωνία. Βεβαίως, και θα πάμε να τον συναντήσουμε. Τον κύριο Δημήτρη Γαλακτόπουλο. Τέλεια. Γεια σας, καλό μεσημέρι από την Κρήτη, είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη, κυρία Σκούρα, κύριε Μαυράκη, ευχαριστώ για την όμορφη προσφώνηση.
Αρχικά να πω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και το λέω πραγματικά, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψω εγώ προσωπικά από την ομάδα μας. Ναι, δεν σας έχουμε γνωρίσει, γιατί έχουμε συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια και εγώ και η Χριστιάνα σε όλες αυτές τις διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού με την παρουσία ανθρώπων. Τη Οριεντούμ, αλλά εδώ μιλάμε για μια νέα προσωπικότητα. Για πείτε μας. Πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, όπως προανέφερε και ο κύριος Μαυράκης, στη συγκεκριμένη ημερίδα θα ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της διαχείρισης χρόνου, που εμείς το θεωρούμε, το βλέπουμε σαν μια πολυεπίπεδη έννοια και μια έννοια που νομίζω μας απασχολεί όλους. Εφήβους, μαθητές, ενήλικες, επαγγελματίες. Τώρα, πώς το εστιάζουμε εμείς στο κομμάτι των μαθητών. Στην Οριέντου, μέσα από μια χρόνια έρευνα και επαφή εννοείται με τους μαθητές, έχουμε θέσει 5 βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτής της έννοιας και την καλύτερη προσέγγιση της. Πρώτο και κύριο είναι η στοχοθεσία. Από εκεί ξεκινάμε. Έχοντας περάσει κι εσείς, κύριε Κουμαντάκη και κυρία Σκούρα, το ταξίδι των Πανελληνίων, ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο στόχος και κίνδυνο, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθείς. Από εκεί και πέρα, η οργάνωση του χρόνου. Δηλαδή, πώς θα αγγίξω καλύτερα τον στόχο μου με συγκεκριμένες τεχνικές αποτελεσματικού διαβάσματος που θα εξοικονομήσουν και χρόνο και πολλή ενέργεια. Η οργάνωση του χρόνου, που είναι κάτι που το παραβλέπουμε, αλλά είναι νευρολογικά αποδεδειγμένο πια ότι για να συγκεντρωθεί καλύτερα ο εγκέφαλός μου, πρέπει το περιβάλλον στο οποίο θα εμπλακώ για να μελετήσω να έχει τα απολύτως απαραίτητα. Εκεί αναπόφευκτα θα γίνουν και αναφορές για το κινητό, χωρίς να θέλουμε να το δαιμονοποιήσουμε, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το κινητό δεν μπορείς να το αποκόψεις από έναν 30χρονο παιδί. Και πλέον θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά και οι μαθητές να ζουν με αυτό, διότι τεχνολογίες αιχμής όπως τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, έχουν θεμελιωθεί πλέον στο δημόσιο. Και όχι μόνο βίο. Βίο και όχι μόνο, αλλά και στην εκπαίδευση. Συνεπώς θα πρέπει να μάθουμε πώς να το αξιοποιούμε σωστά, πώς να το χρησιμοποιούμε. Ακριβώς, άρα δεν θέλουμε να το δεμενοποιήσουμε, αλλά θέλουμε να τονίσουμε και να αποδείξουμε μέσα από βιωματικές ασκήσεις πόσο πολύ επηρεάζει στη συγκέντρωση και στο πόσο χρόνο βιωματικές ασκήσεις, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Βιωματικές ασκήσεις. Έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο. Από εκεί θα καταπιαστούμε. Πρώτον, να μας το εξηγήσετε, κύριε Γαλακτόπουλο, και κατά δεύτερον, ποιες είναι εκείνες οι ερωτήσεις που θα τεθούν από τα παιδιά και θα σας ευχαριστήσουν περισσότερο, που θα καταλάβετε πως ναι, πραγματικά η παρουσία μου έρχεται εδώ να βοηθήσει όλα εκείνα τα παιδιά και να καταλάβουν τι τελικά θέλουν στην πορεία της ζωής τους, αλλά και πώς να διαχειριστούν όλον εκείνο τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να πετύχουν το σκοπό τους. Από την εμπειρία μου θα σας πω στη συγκεκριμένη θεματική, το βλέπεις από το βλέμμα των παιδιών, το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάποιος δεν παίρνει το ρόλο του μπαμπά ή της μαμάς να σου κουνήσει το δάχτυλο και να σου πει άσε το κινητό έξω από το δωμάτιο. Είναι ουσιαστικά μια συνειδητοποίηση, δεν είναι ένα τεχνικό σεμινάριο, ας πούμε, που θα με ρωτήσει ο μαθητής από ποιο επιστημονικό πεδίο μπαίνω στη νομική. Επομένως είναι κάτι το οποίο ρείται, αλλά το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά αν κοιτάξεις τα μάτια των παιδιών. Μάλιστα. Κύριε Μαυράκη, πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Γαλακτόπουλος ότι έχει να κάνει με την στοχοθεσία. Δηλαδή τους στόχους και τα κίνητρα που υπάρχουν, διότι άλλο να λέμε, και δεν εννοούμε στόχος, φαντάζομαι, πάμε απλά να γράψουμε καλά και βλέπουμε. Πάμε πλέον να δούμε πιο εξειδανικευμένα πλέον το δέντρο, το ακαδημαϊκό, να δούμε παρακλάδια, να δούμε μεταπτυχιακά, να δούμε διδακτορικά, να δούμε όλο το κομμάτι της αδειοδρομίας μετέπειτα. Και αυτό βοηθάει τα παιδιά πάρα πολύ σε όλο αυτό, Είναι πάρα πολύ. Για μας, εντάξει, είναι ένας διαρκής αγώνας, ο αγώνας της ενημέρωσης για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το σεμινάριο, ομολογουμένως, θα συγκρατηθούμε, θα έλεγα, γιατί το Απριλίου οι ημέρες καριέρας θα είναι εκείνες που θα έρθουν και θα δώσουν όλες τις απαντήσεις για την τριτοβάθμια, Λευτέρη. Έτσι. Εκεί θα καταλήξουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε σταδιακά όπως πρέπει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ ένα σεμινάριο που θέλουμε να κινητοποιήσει, να περάσουμε πολύ βασικά μηνύματα. Και που είναι μηνύματα που, ξαναλέω, αφορούν και τις μικρότερες ηλικίες. Πάρα πολύ συχνά το λέμε. Ότι ένα παιδί που είναι στο γυμνάσιο, σκεφτείτε, μπαίνει στην εφηβεία, έτσι, στα 13, στα 14 του. Δύσκολη περίοδο. Έτσι, και έχει να διαχειριστεί πολλές προκλήσεις, όλα αυτά που λέμε τώρα για το κινητό, για τις παρέες κτλ. Εκεί έχει να περάσει πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτά τα παιδιά το διάβασμα, ας πούμε. Πού να κρατηθούν, πώς μπορούν να βρουν κίνητρο. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Είναι πραγματικά δύσκολο. Και αυτό που προσπαθείτε εσείς να κάνετε είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και οι γονείς. Απλά εκείνοι μπορεί να μην έχουν εκείνο το σωστό τρόπο για να περάσουν την πληροφορία στα παιδιά. Όμως εσείς οι ειδικοί, κύριε Γαλακτόπουλο, στην προκειμένη περίπτωση έρχεστε να κάνετε ακριβώς αυτό με απόλυτη αγάπη και απόλυτο σεβασμό για να κατανοήσουν και τα ίδια τι ακριβώς θέλουν στην τελική. Και μια κάναμε αναφορά στους γονείς, πόσο σημαντικό
έγινε τελικά και η δική τους η παρουσία, γιατί πολλές φορές έχουμε πει ναι, με να γνωρίζουν, αλλά με έναν τρόπο να παραμένουν και λίγο πιο πίσω για να έρχονται τα θέλω των παιδιών μπροστά και όχι τόσο τη μαμά και του μπαμπά ή τα αποθυμένα που θα μπορούσαν να είχαν εκείνη τα προηγούμενα χρόνια και τελικά να μην σπούδασαν αυτό που ήθελαν. Άρα υποχρεωτικά αισθάνονται πως πρέπει το παιδί τους να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Ενώ υπάρχουν άλλες τόσες εναλλακτικές καριέρες που μπορούν να συμβούν στην πορεία. Το ερώτημα απευθύνεται σε μένα, σωστά? Ναι, βέβαια, σε εσάς. Υπέροχα. Παρακαλώ. Να σας πω ότι ένας γονέας, το βλέπουμε καθημερινά σε ατομικές συνεδρίες, είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που για το παιδί του περνάει τα πάντα μέσα από το απόλυτο πλέγμα της αγάπης. Έτσι. Το πιάνουμε από εκεί. Παράλληλα, μελέτες λένε ότι ένα παιδί όταν συζητάει με τον γονέα εκφράζει 3-5 επαγγέλματα αυτή τη στιγμή. Άρα τι βλέπουμε, ότι ούτε ο γονέας ούτε το παιδί έχει καμία απολύτως εικόνα για το τι σημαίνει αγορά εργασίας και τι σημαίνει επαγγελματική προοπτική από τον κάθε κλάδο. Επομένως, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μαυράκης πριν, ότι θέλουμε να ενημερώσουμε πρώτα το γονέα, γιατί ξέρετε, το ένα χέρι είναι βιτάλο, είναι μια ομάδα. Δηλαδή, τις Πανελλήνιες τις ζουν όλοι μαζί, σαν μια αλότητα. Άρα, ενημερώνοντας το γονέα, του δίνουμε και του ίδιου τα εφόδια που χρειάζεται για να κατανοήσει καλύτερα το ίδιο το παιδί στο κομμάτι των κλίσεων και της ακαδημαϊκής προοπτικής, και άρα να συμπορευτούν και όχι να έχουμε έναν γονέα που προσπαθεί να περάσει κάτι δικό του. Μην αποκαλύπτετε περισσότερα και πτυχές βεβαίως των όσων θα ξεδιπλωθούν το Σάββατο 27 του μήνα. Με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρουμε ότι δεν έχετε πολλά περιθώρια, αλλά ήσασταν στην παρέα μας για να δώσουμε το στίγμα της συνάντησης με τα παιδιά και με τους γονείς σε λίγες ώρες. Να είστε καλά. Κύριε Μαυράκη, από τη μία βεβαίως βλέπουμε το κομμάτι του ενημερωτικού σεμιναρίου και βεβαίως έρχεται και το δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές της πρώτης λυκείου σε λίγο διάστημα από τώρα. Θα κάνω ένα βηματάκι πίσω, γιατί θέλω να αναφερθώ ξανά σε ένα λεπτό σε αυτό το κομμάτι του σεμιναρίου που σκοπίμως και συνειδητά το βάζουμε και που έχει να κάνει με την κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου και που ουσιαστικά είναι πολύ συνειδητό, στρατευμένο, στοχευμένο, αφορά όλο τον όμιλο Μπουκαμισά που ξεκινάει στα μέσα του Φλεβάρι, όλος ο όμιλος ξαναλέω, είναι πάνω από 15.000 μαθητές, είναι πάνω από 84 μονάδες, στοχευμένα, στρατευμένα, μια καμπάνια προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, εμείς όλοι εκεί, διευθυντές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, θα εμπλέξουμε τους γονείς με σεμινάρια, με ενημερώσεις, θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση να αντισταθούν τα παιδιά και να μη δαιμονοποιώντας, να δούμε πώς θα γίνει να απεμπλακούν, να κάνουν σωστή χρήση κινητού. Να οριοθετήσουν και να προγραμματίσουν τη χρήση δηλαδή. Ναι, έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλά πράγματα, θα μας δοθεί ευκαιρία και θα το κουβεντιάσουμε εδώ. Σαν δάσκαλοι πλέον, σαν δάσκαλοι ευαισθητοποιημένοι, αυτό που νιώθουμε είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι επιβαρύνει την ισορροπία των παιδιών, τις προτεραιότητες, τις αξίες τους, τα βλέπουμε και πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που θα ξεκινήσει και θα είστε ενήμεροι γι' αυτά. Live the real life είναι το σύνθημα. Δεν γίνεται να ζουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τον εικονικό κόσμο και τη ζωή των άλλων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νιώθουμε ότι χάνουν την αληθινή ζωή. Είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο. Το ζουν όλες οι οικογένειες στα σπίτια τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω ότι την εκκίνηση θα την κάνει ο Δημήτρης εκεί. Αλλά έχουμε να πούμε πράγματα στην πορεία, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν βλέπεις τέτοιες κινήσεις πλέον. Παιδιά τα οποία απαρνούνται να μπουν στη διαδικασία να σπουδάσουν, γιατί βλέπουν πρότυπα τύπου influencer και λένε: μα γιατί έχω να μπω στη διαδικασία να σπουδάσω, εφόσον βλέπω ότι κάποιος άλλος κάνει καριέρα μέσα από αυτό. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, θα βρούμε την ευκαιρία την επόμενη μέρα Κυριακή, με δύο λεπτάκια. Επόμενη μέρα Κυριακή, testing day. Το συνηθίζουμε να δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά που δεν είναι στο φροντιστήριο. Να συμμετέχουν σε αυτό το τεστ. Είναι το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Noise Plus που χρησιμοποιούμε στους μαθητές μας πάρα πολλά χρόνια. Η δύναμή του είναι ότι είναι ψυχομετρικό εργαλείο. Το έχουμε κουβεντιάσει, το έχετε κάνει, έχει πει αλήθειες. Και έχει πετύχει, και θα πω εγώ. Έτσι, η ουσία είναι ότι αποκαλύπτει στοιχεία προσωπικότητας, κάνει το προφίλ του υποψηφίου, παίρνει τα δεδομένα, τα μεταφράζει και μας λέει ποιες είναι ακριβώς οι επιλογές που ταιριάζουν στον κάθε υποψήφιο. Μάλιστα. Αυτό είναι η ουσία. Και δίνουμε την ευκαιρία με επικοινωνίες τηλεφωνικές, με τη φωνή. Κάτω δεξιά είναι το QR. Μας έχουν βάλει και στη τεχνολογία, αγαπητέ Λευτέρη Χριστιανά. Αυτά είναι ωραία. Πάρα πολύ. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το είδος η τεχνολογία λύνει τα χέρια σε πάρα πολλούς. Έτσι βοηθάει, σκανάρουμε, μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν site, υπάρχει σελίδα στο Facebook, σας αναζητούμε και βεβαίως υπάρχουν τα βίντεό μας εδώ στην κατηγορία που καμισάς στο YouTube. Εύκολο.
Η περιγραφή λέει αυτό που λέμε δεξιά τηλεθεατές σας, τα στοιχεία προσωπικότητας. Να τα, εδώ ας πούμε προεξέχει το ερευνητικό στοιχείο και το κοινωνικό στοιχείο. Αυτός εδώ υποψήφιος, αν πάμε παρακάτω, αυτά τα στοιχεία μεταφράζονται και μας λέει ότι αυτός ο υποψήφιος με αυτά τα χαρακτηριστικά θα ήταν καλό να ασχοληθεί στην κορυφή τι είναι, οι σπουδές υγείας και οι σπουδές ζωής. Αν πάμε παρακάτω, γιατί δεν ολοκληρώνεται εκεί το τεστάκι, θυμηθείτε ότι φτάνουμε σε αυτό το καταπληκτικό, το μαγικό λέω εγώ, όπου μας προτείνει συγκεκριμένες σχολές. Πανέτοιμο. Είναι πολύ σπουδαίο. Με αυτό φτάνεις μετά από ενημέρωση φυσικά, γιατί εκεί μπαίνει το κομμάτι που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερωθούν για τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να φτάσει να κάνει ένα μηχανογραφικό με τον υποψήφιο, να τον αφορούν όλες οι επιλογές. Εμείς όμως θα έχουμε την ευκαιρία και θα σας έχουμε ξανά κοντά μας, όπως το έχουμε συνηθίσει αυτό να συμβαίνει. Γιατί να μην το πούμε, εγώ πούμε και ξεκίνησα να αναφέρω γενικότερα, γιατί θέλουμε την παρουσία σας, να βλέπουμε όλες τις σχολές αναλυτικά και να δίνουμε όλη εκείνη τη βοήθεια που τα παιδιά χρειάζονται. Μέσα Φεβρουαρίου ξεκινάει η νέα στήλη. Νέα στήλη στην εκπομπή μας. 19 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα στις 4.30. Φροντιστηριακός όμιλος Πουκαμισά παρουσιάζεται εδώ στην εκπομπή «Καλό μεσημέρι», παρουσία του κυρίου Μανώλη Μαυράκη και βεβαίως πάρα πολλές ενότητες οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά και θα λύσουν τα χέρια στους γονείς. Έτσι, θα είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.